Σε 3 λεπτά θα είμαστε στο χωριό. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανδρέας Χρυσάνθου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι καλύτερη κατάσταση πάντως. Και ο κύριος Κούμεστος που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές μας είπε υπάρχει βροχόπτωση, αλλά όχι τόσο έντονη όσο ήταν χθες ή προχθές. Εκδηλώνονται βροχές σε νότιο-ανατολικά, ανατολικά τμήματα αλλά και βόρεια τμήματα της επικράτειας. Είναι βροχές όχι έντονες, είναι βροχές με μεγάλη όμως διάρκεια. Να πούμε ότι αυτό το χαμηλό, η αυγή, στροβιλίζεται νοτιοδυτικά του νησιού μας. Θα απομακρυνθεί προς τα νότια για να βρεθεί στην Φοινικική Αχτή ίσως αργά απόψε και αύριο. Απομακρύνεται από εμάς, όμως καθώς απομακρύνεται αυτός ο στροβιλισμός θα μας δώσει βροχές αρχικά στο ανατολικό μισό και στα βόρεια. Περιμένουμε βροχές και σε νοτιοδυτικές νότιες περιοχές, ιδιαίτερα ορεινές νότιες περιοχές του Τροόδους και σήμερα. Μας αφήνει αυτή την αστάθεια, αυτό το χαμηλό και για τις επόμενες ημέρες. Οπότε ένας καιρός κατά διαστήματα συννεφιασμένος θα έχουμε και σήμερα αλλά και αύριο. Αναμένουμε μεμονωμένες βροχές για τις επόμενες ημέρες καλύτερα. Δεν θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα από όλη αυτή τη συννεφιά για να πούμε ότι θα έχουμε μια σχετική καλοκαιρία. Αντίθετα, θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με διαστήματα συννεφιάς να εναλλάσσονται, μεμονωμένες βροχές, πιθανόν αύριο και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα στα νότιο-ανατολικά, όπως τονίζεται στο δελτίο. Θα συνεχιστεί αυτή η ελαφριά χιονόπτωση στα ψηλότερα μας ορεινά, όπως σημειώνεται και τώρα. Και απόψε αναμένουμε κάποιες βροχές, παράλληλες κυρίως περιοχές. Δεν αποκλείεται κάποια ελαφριά χιονόπτωση και στα ορεινά μας. Το χιόνι στο Τρόδος πόσα εκατοστά έχει φτάσει, γνωρίζετε κύριε Χρυσάνθου? Φυσικά, είναι κοντά στα 26 εκατοστά στην πλατεία Τροόδους, είναι κοντά στα 45 εκατοστά στον Όλυμπο. Είμαστε λίγο πιο κάτω από το χθεσινό μέγιστο, το οποίο αν θυμάμαι καλά ήταν στα 28 πλατεία και 48 εκατοστά στον Όλυμπο. Θα έχουμε και χιονόπτωση σήμερα στο Τρόδος ή δεν θα σημειωθεί χιονόπτωση? Να πούμε ότι σημειώνεται ελαφριά χιονόπτωση τοπικά στα ψηλότερα μας ορεινά. Αναμένουμε και τις επόμενες ώρες να εκδηλωθεί τοπικά κάποια ελαφριά χιονόπτωση. Δεν διαφαίνεται κάτι το πολύ σημαντικό για σήμερα αλλά και για αύριο αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Όπως έχω τονίσει, το σκηνικό για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή παραμένει σχεδόν το ίδιο. Τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα μας δίνουν κάποιες μεμονωμένες βροχές σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ δεν αποκλείεται στα ψηλότερα μας ορεινά να έχουμε και αυτή την ελαφριά χιονόπτωση και για τις επόμενες 2-3 μέρες. Όμως αυτό όλο το σκηνικό φαίνεται να τελειώνει από την Δευτέρα, Τρίτη και μετά, οπότε και η θερμοκρασία θα έχει ήδη πλησιάσει τις τιμές της εποχής και λίγο πιο πάνω. Και όπως διαφαίνεται και η επόμενη εβδομάδα θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Άρα, θα επανέλθουμε πίσω στην καλοκαιρία, κύριε Χρυσάνθου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόδος παραμένουν κλειστοί και μένουν οχήματα με αντιλωσιστικές αλυσίδες. Γι' αυτό, όσοι θέλετε να.